Η φωνή του διακρινόταν για το χαρακτηριστικό ηχοχρωμά της, για τον ιδιαίτερο λιγμό της. Αισθαντικός, αυθεντικός άμεσος. Ο Νίκος Παπάζογλου συντρόφευσε με τα τραγούδια του, ερμηνεύοντας με ψυχή, πάντα με εκείνο το κόκκινο μαντίλι στο λαιμό. Μα γιατί το τραγούδι να νελίπιτερο με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξεκόψε κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπνιξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Είσαι περισσότερο θυμικός ή λογικός? Εγώ ισορροπώ απόλυτα, ναι, ναι. Είναι η στιγμή της δημιουργίας για μένα. Δεν μπορείς να τραγουδάς μέσα στην ευκολία σου, ούτε μπορείς, γιατί θα είναι κρύο. Ούτε μπορείς όμως να παρασύρεσαι συναισθηματικά από αυτό που τραγουδάς, γιατί θα είσαι αυτός που θα κλάψει πρώτος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου του 1948. Ασχολήθηκε με τη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το 1977 έρχεται στην Αθήνα με αφορμή τη μουσική παράσταση Αχαρνής του Διονύση Σαββόπουλου. Μας έδωσε μια ευγένεια και μια αθωότητα μοναδική. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ αυτή την Κυριακή των Βαΐων. Ο δίσκος «Η εκδίκηση της Γυφτιάς» τον καθιέρωσε το 1978. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα αναψουν. Στους δίσκους του συγκαταλέγονται τα «Δήθεν», το «Χαράτσι», το «Μέσο Νεφών», «Μα Ίσα Σελήνη». Τη θλίψη της για το θάνατό του εξέφρασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χωρεύει. Ακούνε